Πάντως, τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, εγώ περίμενα ότι θα βρεθεί μια λύση. Μια λύση. Τέλος πάντων, μια ηρεμία, να μην σκοτώνονται παιδιά, και γιατί είναι 10 εκατομμύρια εκεί οι οποίοι είναι. Δεν πολεμάνε οι άνθρωποι αυτοί. Είναι απλοί πολίτες. 10 εκατομμύρια κόσμος να δέχονται τους πυράβλους πάνω από το κεφάλι τους τώρα. Τι χρωστάνε. Δεν ξέρω, να μας πει και η κυρία Κτενά τη δική της εκτίμηση. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο πόλεμος αυτός. Τώρα βλέπουμε από το Τελαβίβ πλάνα ζωντανά. Μπορεί να τα δείτε στην κάμερα εδώ μπροστά, στην τηλεόραση εδώ μπροστά σας. Ναι, η σύγκρουση αυτή πρέπει να. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς. Πώς διαμορφώνονται οι συμμαχίες και τα στρατόπεδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μία από τις συγκρούσεις, η άλλη είναι στο έδαφος της Ουκρανίας, που στόχο έχουν τη χάραξη νέων δρόμων ενέργειας και εμπορίου στη μεγάλη κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στην Πρωτοκαθεδρία, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Με αυτό το κριτήριο συντάσσονται οι δυνάμεις, με αυτό το κριτήριο χαράστη η στρατηγική του ΝΑΤΟ, όχι με κριτήριο το όφελος των λαών ή την ελαχιστοποίηση των απολειών. Γι' αυτό και βλέπουμε τη στήριξη, την αμέριστη στήριξη τόσο καιρό των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στις θηριωδίες του Ισραήλ στην περιοχή, στην απρόκλητη, όπως είδαμε στο Λίβανο, στην επιθετικότητα που έχει απέναντι στους γείτονές του, και όχι τώρα. Δεκαετίες τώρα. Απλά τα τελευταία καιρό είναι πολύ πιο οξυμένο. Δεν έχει θέση πάνω στα θέματα. Ναι. Θα σας πει ένας τρίτος ότι, ένα λεπτό κυρία Κτενά, την ιστορία δεν την ξεκίνησαν οι Παλαιστίνοι που πήγαν, όχι οι Παλαιστίνοι, θέλω να το ξεχωρίσουμε αυτό. Συγγνώμη, μην αρχίσουμε πάλι με την 7 Οκτώβρη, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι ναι, φυσικά έγινε, αλλά δεν μπορούμε να μηδενίσουμε το χρόνο και να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν 7 Οκτώβρη του 2023. Όλα ξεκίνησαν το 1948. Γιατί τότε θα καταλαβαίνουμε, όχι και πολύ παλιότερα, μην αρχίσουμε αυτό. Παρακαλώ, όχι. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μία σύγκρουση εκεί πέρα. Παρακαλώ, κυλήσει, όταν σας λέω, στον αέρα την περιοχή. Πρέπει να συζητάμε, ναι. Δεν είναι να μιλάτε. Ναι, ήθελα να ένα λεπτό. Αυτό έγινε τώρα, ναι. Πριν από ένα χρόνο, πόσο είναι περίπου. Όχι, τώρα γίνεται κάτι άλλο, δεν έγινε αυτό. Ένα λεπτό. Το ερώτημα σας θέσω. Mm-hmm. Πάω να μου απαντήσετε κάτι που σας ρώτησα. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι κτλ. Θα σας πει κάποιος και θα σας πει για ένα λεπτό, εντάξει, καλά τα λέτε και δίκιο έχετε και για τις ΗΠΑ, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για τον Παλαιστινιακό λαό, τον οποίο θέλουμε να υπερασπιστούμε, ή μιλάμε για τη Χεζμπόλα και τη Χαμάς? Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο ο Παλαιστινιακός λαός με τις δύο αυτές οργανώσεις. Και δεν τα ταυτίσουμε. Όχι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι κεφαλαιόδες ζήτημα. Άλλο η Χαμάς και άλλο ο απλός Παλαιστίνιος, ο οποίος έχει περάσει τα πάνδυνα. Όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό και δεν πρέπει να βάζουμε στην κουβέντα του δικαιώματος του Παλαιστινικού λαού σε πατρίδα. Έτσι. Και να ξεκινάμε αυτή την κουβέντα από την 7η Οκτώβρη. Όχι. Πρέπει λοιπόν να. Γιατί Χαμάς το είπα για την 7η Οκτώβρη. Δεν το είπα για τους Παλαιστίνιους. Σας ξεκαθάρισα. Επειδή αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, σας ξεκαθαρίζω για μια τελευταία φορά. Ναι. Είναι κατά την κρίση μου. Είναι άλλο πράγμα ο Παλαιστινιακός λαός, ο οποίος υποφέρει όχι τώρα, αλλά επί σειρά ετών. Έχω κάνει και μια συνέντευξη στο Αραφάτ στο παρελθόν, πολύ παλιά βέβαια, γύρω στο 90, δεν θυμάμαι, για αυτά τα θέματα. Έχουν χάσει ευκαιρίες η ηγεσία τους, αλλά άλλο ο Παλαιστινιακός λαός, άλλο οι δύο οργανώσεις αυτές και άλλο το Ιράν. Είναι τελείως. Τρία τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή. Δεν είναι το ίδιο, όχι. Δεν ταυτίζεται κανένας λαός με την ηγεσία του. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, μα άλλο λέω. Αυτό που λέμε όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μια εκρηκτική κατάσταση. Και όχι τώρα. Η δύναμη πυρός που συγκεντρώνεται μήνες τώρα στην περιοχή είναι ασύλληπτη. Πρωτοφανής. Mm. Και τώρα υπάρχει πια ξεκάθαρα ο κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης. Και λέω ότι για να κατανοήσουμε την επικινδυνότητα του βαθμού εμπλοκής της χώρας μας σε αυτή τη σύγκρουση, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το μεγάλο διακύβευμα. Και εμείς εκεί πέρα λέμε ότι πρέπει άμεσα η χώρα μας να απεμπλακεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά μέχρι τα μπούνια σε αυτή τη σύγκρουση. Υπάρχουν οι φρεγάτες πάνε και έρχονται κάτω. Είναι δύο αυτή τη στιγμή. Μία στην Ερυθρά, μία στα νυχτά του Λιβάνου. Συμμετέχουμε σε άσκηση στρατιωτική, νατοϊκή,
στην Ανδραβίδα που συμμετέχουν όλες οι βάσεις εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή όμως γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται άσκηση. Αυτό είναι πολεμική προετοιμασία. Εμπλέκονται άβαξ που έφυγαν από το άκτιο σήμερα. Άρα λοιπόν η χώρα μας. Άβαξ είναι δικά μας. Όχι, δεν είναι δικά μας, αλλά έφυγαν από δικές μας βάσεις. Αφού τη βάση των Αμερικάνων εδώ, αφού που θα φύγει. Αυτό λέω λοιπόν, είμαστε εμπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια και αυτό είναι επικίνδυνο για το λαό μας. Συγγνώμη, δεν είναι ποτέ που δεν είμαστε εμπλεγμένοι. Και... ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Απλά τώρα είμαστε. Είναι άνευ προηγουμένου ο βαθμός εμπλοκής. Είναι πολύ πιο βαθύς αυτή τη στιγμή και γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Άρα τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Επιμένετε ότι υπέρτερο είναι το ενεργειακό και η ρήξη των ΗΠΑ με την Κίνα. Όχι, όχι, μα δεν είπα μόνο ενεργειακό. Μα αυτό όχι, είπατε. Χαράσονται νέοι δρόμοι και, νέες, και προσπαθούν ναι. να καταφέρουν. Για την ενέργεια, δευτερογενές θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι δευτερογενές ή πρωτογενές, γιατί αυτή η σύγκρουση υπάρχει καιρό τώρα. Παράλληλα. Και κάποια στιγμή θα εκδηλωνόταν και με στρατηγικό τρόπο. Για να ακούσουμε τον κύριο. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζησοκράτη. Ελάτε, κύριε Χατζησοκράτη. Την στροφή στην πολεμική οικονομία που είναι δόγμα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα με επιτρέψετε να βάλω μια παράμετρο. Ελλάδα έπαιζε πάντα. Η Ελλάδα έπαιζε πάντα ένα σημαντικό ρόλο. Κυβερνήσεις που είναι σε κόντρα και τις αστικές τάξεις που έχουν, εντάξει, δεν έχουν τις έξτρες τους και έχουν τα συμφέροντά τους. Κυρία Κτενά, είναι πολύ σεβαστές οι απόψεις. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Δεν έχουν εχθρούς τους Τούρκους. Κυρία Κτενά, είπα εγώ ότι πρέπει να μοιράσει ο ελληνικός λαός ή ότι πρέπει να εμπλακεί σε πόλεμο. Όχι, κοιτάξτε, ένα λεπτό. Κυρία Κτενά, εδώ κάνετε. Τώρα πέστε το διακύβευμα το δικό σας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτό δηλαδή που πώς θα ξετύλει. Εχθές ανακοινώθηκε ότι στο εξάμεινο που μας πέρασε οι 121 εισηγμένες είχαν 5,87 δισεκατομμύρια κέρδη πάνω 21% σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή... Από τους μεγάλους κερδισμένους είναι οι τράπεζες, είναι ενεργειακοί όμιλοι, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες κτλ. Την ίδια στιγμή ο κόσμος... πραγματικά στενάζει από την ακρίβεια. Δεν βγαίνει ο μήνας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην υγεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα σχολιά. Αυτά είναι που καίνουν τον κόσμο, τα καθημερινά προβλήματα. Αυτά είναι που του μαυρίζουν τη ζωή και όχι το ποιος θα βγει, ποια θα είναι η εξέλιξη στη σοσιαλδημοκρατία. Όχι, παίζει ρόλο, γιατί αυτό, λοιπόν, ένας ηγέτης μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, εμείς πιστεύουμε ότι δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, αυτό πραγματικά παίζει ρόλο. Αυτό μπορεί να κάνει τη μεγάλη αλλαγή και στο θέμα του πολέμου που λέγαμε πριν και στα θέματα της καθημερινότητας. Είναι ο λαϊκός παράγοντας. Είναι η μαζική καταδίκη αυτής της πολιτικής με οργανωμένο τρόπο να βγούμε απέναντι σε... και με μαζικό τρόπο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας και να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους ζωής και απεμπλοκή από τον πόλεμο άμεσα. Ωραία. Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ο λαϊκός παράγοντας. Το έχει κάνει στο παρελθόν, μπορεί να το ξανακάνει.